Ο βαπτίζων εκ νεκρών ηγέρθη και δια τούτο ενεργούσε η δυνάμεις εν αυτό. Άλλοι δε έλεγον ότι Ηλίας εστίν, άλλοι δε έλεγον ότι ο προφήτης εστίν ή ως εις των προφητών. Ακούσας δε ο Ηρώδης είπεν ότι όν εγώ αποκεφάλισα Ιωάννην ούτως εστίν. Αυτός ηγέρθη εκ νεκρών. Αυτός γάρ ο Ηρώδης αποστήλασε κράτησε τον Ιωάννη και έδισεν αυτόν εν τη φυλακή δια Ηρωδιάδα την γυναίκαν Φιλίππου του αδελφού αυτού ότι αυτήν εγάμισεν. Έλεγε γάρ ο Ιωάννης στο Ηρώδη ότι ουκ έξεστε εσύ έχεις την γυναίκα του αδελφού σου. Η δε Ηρωδιάς ενήχεν αυτό και ήθελεν αυτό αποκτήνει και ούκ η δύνατο. Ο γάρ Ηρώδης εποβήτω τον Ιωάννην, ειδός αυτόν άνδρα δίκαιον και άγιον, και συνεταίρει αυτόν, και ακούσας αυτού πολλά, επί και ιδέως αυτού οίκουε. Και γενωμένης ημέρας ευκαίρου, ότε Ηρώδης της γενεσίης αυτού δείπνων επί της μεγιστάσιν αυτού και της χιλιάρχης, και της πρώτης της Γαλιλαίας.
και εισελθούσες της θυγατρός αυτής της Ηρωδιάδος και ορχισαμένης και αρεάσεις το Ηρώδη και της συνανακημένης, είπε ο βασιλεύς το Κορασίο. Έτησόν με ο εάν θέλεις και δώσωση, και όμως εν αυτή, ότι ο εάν με αιτήσεις δώσωση έως ημίσους της βασιλείας μου. Και δε εξελθούσα, είπε τη μητρή αυτού, τι αιτήσομαι, και δε είπε, την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού, και εισελθούσα ευθέως με τα σπουδής προς τον βασιλέα, ητήσα το λέγουσα. Θέλω ή να μη δώσ εξ αυτής επιπίνακη την κεφαλήν Ιωάννου του Βαπτιστού. Και περίλυπος γενόμενος ο βασιλεύς, δια τους όρκους και τους συνανακημένους, ούκαι θέλησεν αυτή να θετήσε. Και ευθέως αποστήλας ο βασιλεύς, σπεκουλάτουρα, επέταξεν εν εχθήνε την κεφαλήν αυτού. Ο δε απελθόν, αποκεφάλισεν αυτόν εν τη φυλακή, και είναι και την κεφαλήν αυτού επιπίνακη, και έδωκεν αυτήν το κορασίο. Και το κοράσιο έδωκεν αυτήν τη μητρή αυτής. Και ακούσοντες οι μαθητέ αυτού, ήλθον και ήραν το πτώμα αυτού και έθηκαν αυτόν εν μνημείο. Και συνάγονται οι Απόστολοι προς τον Ιησούν και απήγγειλαν αυτά πά. Και όσα επίσαν και όσα εδίδαξαν.